Εμείς θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Θύρας, τον κύριο Νίκο Ζόρζο, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες συναντήθηκε με το Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Κύριε Ζόρζο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Κύριε Ζόρζο, ναι, πείτε μου. Σας διέκοψα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά εκεί. Βεβαίως, και εμείς ευχόμαστε αυτό και για σας και για όλη τη Σαντορίνη και για όλα μας τα νησιά. Κύριε Ζόρζο, ένα θέμα πραγματικά πολύ δύσκολο που έχει να κάνει με τα απόβλητα, δηλαδή με τα σκουπίδια, έτσι για να τα λέμε πολύ απλά τα πράγματα. Είχατε λοιπόν μία συνάντηση για αυτό το θέμα στην Αθήνα. Και έχει να κάνει, για πείτε μας, γιατί ακριβώς. Έχει να κάνει με το θέμα της διαχείρισης, όχι της αποκομιδής. Διότι η αποκομιδή, εμείς είχαμε κάνει μια εργολαβία πέρυσι, η οποία μάλιστα άργησε κιόλας να γίνει η ανάληψη των εργασιών από την... Υπέρ της εργολαβίας και ο Δήμος Θύρας, λοιπόν. Υπέρ των εργολαβιών, έτσι. Δεν είναι, κοιτάξτε να δείτε, είναι μονόδρομος φορές ορισμένα πράγματα, καθώς δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Δεν δίδεται το εποχιακό προσωπικό ούτε στον αριθμό, αλλά ούτε και στην ώρα του, εις τρόπον ώστε να έχεις τη βεβαιότητα ότι θα έχεις προσωπικό προκειμένου να κάνεις την αποκομιδή των απορριμμάτων. Επομένως, οδηγείται κανείς στην επιλογή της ανάθεσης εργολαβίας. Μάλιστα. Δεν μου λέτε τότε με τους συμβασιούχους εσείς γιατί δεν προχωρήσατε σε συμβάσεις έργου. Με τους συμβασιούχους. Κοιτάξτε, ουδέποτε έχουμε τον αριθμό που απαιτείται. Και θα σας πω ότι σαν τον 5,5 εκατομμύρια ανιανυκτερεύσεις το χρόνο, ο όγκος των απορριμμάτων, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια τουριστική έκρηξη, ο όγκος των απορριμμάτων έχει πολλαπλασιαστεί. Πόσο φτάνει στο σύνολο? 17.000 τόνους. Μάλιστα. Μιλάμε για όλο το χρόνο, έτσι. Μιλάμε για όλο το χρόνο. Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε όμως, βέβαια, ο όγκος ο μεγάλος είναι τους θερινούς μήνες. Και δεν μου λέτε, η εργολαβία, κύριε Ζόρζο, πόσους απασχολεί για να τα βγάζει πέρα? 100 άτομα. 100. Πράγμα δηλαδή, λέτε, που δεν μπορεί να γίνει ούτε με συμβάσεις. Να σας πω, δεν μπορεί να γίνει με συμβάσεις. Και ας υποθέσουμε ότι δίνανε τα 100 άτομα. Τους 4 είναι 8 μήνες συμβάσεις. Mm-hmm. 4 μήνες που δεν θα έχεις, πώς θα τους αντιμετωπίζεις? Σαν το ένας προορισμός. Δεν έχετε καθόλου μόνιμο προσωπικό, κύριε Ζόρζο? Όχι, βέβαια. Δεν έχουμε καθόλου μόνιμο προσωπικό. Ούτε έναν υπάλληλο καθαριότητας δεν έχει ο Δήμος Θύρας. Έχουμε 10. Με αυτούς τι θα κάνουμε? Ναι. Το χειμώνα δηλαδή δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα οι 10, έτσι. Ασφαλώς όχι. Ασφαλώς όχι, γιατί η Σαντορίνη είναι πλέον ένας προορισμός τουριστικός όλο το χρόνο. Ναι. 141 ξενοδοχεία ήταν ανοιχτά το χειμώνα, βεβαίως. Το τρίμηνο Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου. Τα είπαμε τότε, θυμάστε. Λοιπόν, επομένως δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ναι. Τώρα το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, που είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για όλη την Ελλάδα, εμείς έχουμε προχωρήσει, έχουμε υποβάλει και στο ΕΠΕΡΑ πρόταση. Mm-hmm. Αλλά δεν έχουμε ακόμη απαλωτριώσει, ναι, και είναι ένα ζήτημα που αφορά εσωτερικό ζήτημα της Σαντορίνης, που αφορά τη διάθεση των δημοτικών συμβούλων να ψηφίσουν, καθώς η υψημένη πλειοψηφία, να ψηφίσουν την απαλωτρίωση του χώρου. Πού είναι αυτός ο χώρος, Δήμαρχε? Όταν θα φτάσουμε στην ώρα της αξιολόγησης των φακέλων, ναι, να έχουμε το απαραίτητο της απαλωτρίωσης. Απαραίτητο, γιατί, δηλαδή θέλετε να πείτε ότι η μειοψηφία αντιδρά? Θέμα μειοψηφίας είναι θέμα, εγώ δεν το βάζω ποτέ έτσι. Είναι θέμα των δημοτικών και των δημοτικών συμβούλων. Ναι. Ο καθένας έχει μια προσωπική ευθύνη πέρα από τη συλλογική ευθύνη. Ωραία, να το θέσω αλλιώς. Εκείνοι που δεν δέχονται να συμφωνήσουν, γιατί αρνούνται? Είναι αυτονόητο γιατί αρνούνται. Δεν θεωρούν το σημείο κατάλληλο? Πολλές φορές υπάρχουν θέματα που έχουν ένα κόστος πολιτικό. Ναι. Θίγονται πολλοί? Θίγονται πολλοί, δηλαδή, τι γίνεται ακριβώς? Μα δεν θίγεται κανένας. Όταν έχεις μια χωματερή και πας να κάνεις ολοκληρωμένη διαχείριση, ναι, δηλαδή να βελτιώσεις τις περιβαλλοντικές συνθήκες του τόπου σου, είναι θέμα ότι θίγονται. Σε κάθε περιοχή που πηγαίνει, αυτό το βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε περιοχή υπάρχουν αντιδράσεις. Επιλέγεται για να γίνει διαχείριση των απορριμμάτων, υπάρχουν προβλήματα. Επίσης είχαμε και προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας, mm-hmm, για την επιλογή του χώρου. Παντού γίνεται αυτό και στην Άξο έγινε, παντού γίνεται. Παντού. Ναι. Είναι λοιπόν ένα σύνηθες θέμα, αλλά δεν μπορεί κανείς όταν έχει αναλάβει ευθύνη για ένα τόπο να λέει ότι στα δύσκολα απέχω.
Ναι. Και δεν μου λέτε τώρα, Δήμαρχε, τι θα κάνει η Σαντορίνη που πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων. Πρέπει, είναι ένας είναι ο δρόμος. Ναι. Πληρώνεται πρόστιμα καταρχήν άλλο. Τώρα, πληρώνει πρόστιμα η Σαντορίνη. Όχι, ακόμη αυτή τη στιγμή δεν πληρώνει, αλλά αυτό είναι βέβαιο. Ναι. Ότι θα γίνει. Ναι. Ναι. Αυτό είναι βέβαιο. Ναι, για πείτε μου το δρόμο, λέτε ένας είναι ο δρόμος. Ένας είναι ο δρόμος. Ναι. Επιλέγεις το χώρο, στείλεις την διαχείρισή σου εκεί και κάνεις τη δουλειά σου. Ναι, και αλλά... εμείς το έχουμε πάει σε δύο φάσεις, καθώς, όπως ξέρετε, ταλαιπωρηθήκαμε στη Συμβούλη Επικρατείας με προσφυγές. Ναι. Για τις επιλογές μας αυτές. Τι έγινε με αυτό? Θα υπάρχει ενδιάμεση λύση, η οποία θα κρατήσει 2-3 χρόνια και θα πάμε στην οριστική μεταλύση. Ναι, δεν μου λέτε... Σημαίνει ανάκτηση υλικού, κομποστοποίηση και το υπόλοιπο. Αυτό λέτε... του υπολείμματος. Ναι, αυτό λέτε για όταν ετοιμαστείτε, έτσι. Όταν ετοιμαστεί. Αυτό, ναι. Αυτό όπως ξέρετε... Λύση, ναι, η ενδιάμεση λύση ποια είναι. Η ενδιάμεση λύση θα υπάρχει κομποστοποιητής, θα υπάρχει μια ταινία όπου θα γίνεται η διαλογή του υλικού και θα υπάρχει μετά το υπόλοιμα θα δεματοποιείται. Ναι, και ποιος θα κάνει τη διαλογή, Δήμαρχε? Κοιτάξτε να δείτε, αν τυχόν τα πράγματα έχουν αλλάξει και μπορεί ο Δήμος να το κάνει μόνος, θα το κάνει μόνος. Άλλωστε θα κάνει μια πρόσκληση ενδιαφέροντος, ώστε να βρεθεί μια εταιρεία να κάνει τη δουλειά αυτή. Ναι. Δεν έχει πολλές κανείς επιλογές. Ναι. Εάν τα πράγματα... Κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε, να ρωτήσω κύκλο... κάτι. Δεν είχατε και ναι. κάποιον με τον οποίο, στον οποίο είχατε αναθέσει ζητήματα τέτοια? Δεν γινόταν αυτό, δεματοποίηση κλπ? Όχι. 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 Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Λέω, είχαμε την εγκύκλιο 4 στις αρχές του 2016, προκειμένου οι Δήμοι να πάρουν μόνιμο προσωπικό πιέψιλον και τάφεψιλον. Περιμέναμε επαρκετό πριν λίγο καιρό, λοιπόν, εγκρίθηκαν 3 μηχανικοί. Ναι. Όταν η πολυοδομία για 6 νησιά έχει ένα μηχανικό. Και οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν 3. Ναι. Θα περιμένει λοιπόν κανείς, αν τυχόν ευδοκίσει η πολιτεία να διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό και μάλιστα σε ένα προορισμό όπως η Σαντορίνη, η οποία δέχεται, όπως σας είπα, εκατομμύρια επισκεπτών, 5,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις είναι. Ναι. Το αντιλαμβάνεστε? Ναι, είναι πολύ μεγάλος αριθμός, και πάρα πολύ. Από το 12 στο 2016 είχαμε 63% της αύξησης κατανάλωσης νερού στην περιοχή της Θήρας, των Θυρών. Και πάνω από 80-85% νομίζω της 100 στη Μία. Δηλαδή διπλασιάσαμε τις μονάδες περίπου αφαλάτωσης στη Μία. Μάλιστα. Και ήδη εντάξατε και κάποιο έργο έτσι, σχετικό, λοιπόν, έτσι, σε πρόσφατα. Αυτή τη λογική, ναι. Σε αυτή τη λογική αυξάνονται, μάλλον με τους ίδιους δείκτες, αυξάνονται και τα σκουπίδια. Εννοείται. Όπου πάει πολλής κόσμος, αυτά είναι αναμενόμενο. Και έχει βέβαια αστικού τύπου προβλήματα η Σαντορίνη και γι' αυτό εγώ ζητώ και την ενεργοποίηση του νόμου περί κορεσμού, ναι. Και την κατάργηση συνεχτός σχεδίου δόμησης. Δύσκολα πράγματα. Ναι. Και δεν αναλαμβάνονται από τοπικούς άρχοντες. Θα έπρεπε η πολιτεία να Η τοπική κοινωνία πώς τα έχει δεχτεί, πώς έχει δεχτεί αυτές τις προτάσεις? Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι εύκολο να τα αποδεχθεί. Γι' αυτό ρωτώ. Ναι. Και η τοπική κοινωνία εύκολα, αλλά εκείνος ο οποίος, μια ακόμα αντιπροσωπευτική δημοκρατία, εκείνος ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη ενός τόπου, πρέπει να είναι προμηθέας και όχι επιμηθέας. Να βλέπει προοπτικά την εξέλιξη. Ναι. Εάν πει ας δούμε τι κάνουμε σήμερα και βλέπει πάλι αύριο, είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει. Μπορεί να οδηγηθεί σε αδιέξοδο, θέλετε να πείτε, η όλη κατάσταση, έτσι. Αν συνεχιστεί με αυτό το ρυθμό, μπορεί να οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Ακριβώς. Ναι. Εγώ έχω ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες ως δήμαρχος. Έχω αναλάβει πρωτοβουλίες για αυτά τα πράγματα. Είμαι σε επικοινωνία με το Υπουργείο Τουρισμού, σε επικοινωνία με το ΙΠΕΝ. Ούτως ώστε να πιστούν ότι πρέπει να υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο που να αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο. Αυτό πλέον είναι ορατό. Δεν μου λέτε, Δήμαρχε, αληθεύει αυτό που, ναι. που άκουσα, ότι είχατε αντιδράσεις από τα κρουαζιερόπλια, τις εταιρείες βασικά,
Γι' αυτό το πλαφόν το οποίο βάζετε στην επισκεψιμότητα ανά την ημέρα. Αυτό προχώρησε. Είχε γίνει ενός περίπου μηνός και λιγότερο μια στην Επιτροπή της Βουλής για την κουραζιέρα και τη συνέχεια την ίδια μέρα μια συνάντηση στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για το θέμα του Berth Allocation, δηλαδή του ελέγχου των ροών των επισκεπτών και των αφήξεων των κουραζιεροπλοίων και την καταμονομή των αφήξεων μέσα στην εβδομάδα, ούτως ώστε να είναι διαχειρίσιμο το θέμα. Υπήρχαν όντως προβλήματα. Μειώθηκαν οι αφήξεις. Πιλωτικά εφαρμόζεται. Του χρόνου θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Το 19 θα έχουμε πλήρη εφαρμογή, καθώς ο προγραμματισμός για την κουραζιέρα γίνεται σχεδόν 2 χρόνια πριν. Λέτε ότι θα επανέλθουν εκείνοι που δυσαρεστήθηκαν. Από ποιους λέτε, από τους επισκέπτες? Από τα γραφεία των... Μα δεν έχουν, κοιτάξτε να δείτε. Των κρουαζιερών. Θα σας πω κάτι. Η Σαντορίνη δεν μπορεί να βγει από το χάρτη της κρουαζιέρας. Έχει το μοναδικό όλο αυτό της καλυτέρας, εννοείται. Λοιπόν, ναι. Δεν μπορεί να βγει από το χάρτη της κρουαζιέρας. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αντιληφθούν όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, ότι δεν μπορεί να καταστραφεί ένας προορισμός, γιατί δεν θέλουμε να αλλάξουμε τα δρομολόγια μάλιστα. μας. Και να σας πω ότι με ξένους που έχω συζητήσει, που έχουν φτάσει είναι από τη Σαντορίνη... Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που γίνεται Berth Allocation. Ναι, ναι. Και ναι. Βέβαια το θέσατε εσείς, έτσι. Λοιπόν, να πω ότι ξένοι που έρχονται από τη Σαντορίνη πραγματικά μιλούν ως μία αρνητική εμπειρία για την ώρα που φτάνουν ταυτόχρονα κάποια κρουαζιερόπλια και γίνεται ένας πανικός στην Ία ή στα Φυρά. Χαίρομαι που τα ακούω, γιατί είναι η πρώτη φορά που τα ακούω σε δημόσιο διάλογο. Γιατί δεν το έχετε ξανακούσει? Πιστεύετε σε ότι... Σε δημόσιο διάλογο όχι. Πιστεύετε ότι... Ξέρετε, συζητείτε, αλλά κατά μόνας, χωρίς να τολμά κανείς να το βάλει στο δημόσιο διάλογο. Όχι, εγώ το βάζω στο δημόσιο διάλογο και μάλιστα μου είπαν ότι τι είναι αυτό που γίνεται εκείνη την ώρα. Δεν μας άρεσε καθόλου. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι όπως το λέτε είναι. Έχει αστικού πλέον τύπου προβλήματα, έχει κυκλοφοριακά προβλήματα. Μα γίνεται ένας πανικός και στους δρόμους, στους γραφικούς δρόμους των, είτε των Φυρών είτε της Ίας κλπ. Της Ίας. Ναι. Ακριβώς. Είναι πραγματικά, οπωσδήποτε πιστεύω ότι αυτή σας η ενέργεια και η πρωτοβουλία στο μέλλον θα αποδείξει πόσο σωστά κάνατε που τη θέσατε. Έστω και με κίνδυνο μιας προσωρινής, αν θέλετε, απώλειας από την κρουαζιέρα, που όπως είπατε πολύ σωστά και πάλι, η Σαντορίνη δεν μπορεί να βγει από την κρουαζιέρα. Γιατί είναι η Σαντορίνη, γιατί είναι αυτό το μοναδικό το οποίο έχει. Λοιπόν, πείτε μου τώρα να κλείσουμε για τα σκουπίδια, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό, Δήμαρχε. Και έχετε καθυστερήσει τώρα είτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, είτε γιατί δεν είχατε προνοήσει νωρίτερα, είτε εσείς είτε οι προηγούμενοι. Από το 2011 ξεκινήσαμε. Ναι. Κυρία Μαύρου, από το 2011 ξεκινήσαμε. Με μια μελέτη σκοπιμότητας για τον τρόπο διαχείρισης. Στη συνέχεια πήγαμε στη μελέτη εντοπισμού το θέσιο. Παρελήφθη η μελέτη. Κάναμε τις μελέτες αποκατάστασης πλήρως. Τις μελέτες αποκατάστασης του ΧΑΔΑ. Ναι. Κάναμε... Και εντάξει, βρήκατε εμπόδια. Και βρήκατε εμπόδια. Για το χώρο που δεν έχουμε. Ναι. Κάναμε την πρόταση για το ΕΠΕΡΑ, για την ενδιάμεση και οριστική λύση. Κάναμε master plan. Για να προχωρήσει κανείς σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πρέπει να έχει το χώρο. Ναι. Δεν μπορεί να λες κάνω μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ποιο χώρο. Το διατάφτα είναι ότι ακόμη δεν έχει χώρο, έτσι ο Δήμος. Ακόμη δεν έχει Ακριβώς. χώρο. Ακριβώς. Λέτε, αυτό λοιπόν, είναι τώρα. Και αυτό είναι το διακήρυγμα και εδώ είναι και η ευθύνη όλων μας και της τοπικής κοινωνίας. Ναι, μιλάτε λοιπόν για αναγκαστική απαλωτρίωση εν ολίγης. Ασφαλώς. Μάλιστα. Ασφαλώς. Αυτό ξέρετε ότι θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερες αντιδράσεις. Δεν ξέρω. Έχει δημιουργήσει. Ναι, έχει δημιουργήσει σίγουρα. Βλέπετε να τελεσφορεί όμως. Αυτό έχει σημασία. Δεν είναι μονόδρομος. Δεν έχουμε άλλες επιλογές, κυρία Μαύρου. Δηλαδή αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Πρώτος εγώ και στη συνέχεια και όλοι οι άλλοι. Δεν έχουμε επιλογές. Ναι. Παρ' όλα αυτά... Εάν κανείς δεν το δει έτσι, θα έχει να λέει
να λέει πράγματα τα οποία είναι μόνο για μια κουβέντα καφενή. Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, τι σας είπε όταν του θέσατε αυτά τα προβλήματα? Του είπα το αδιέξοδο το οποίο υπάρχει. Και εκείνος βεβαίως λέει ότι πρέπει να βρει το χώρο. Ναι. Δεν υπάρχει. Ωραία. Από την εμπειρία σας, Δήμαρχε, πιστεύετε ότι πότε μπορεί να προσβλέπει ο Δήμος Θήρας ότι θα έχει εξασφαλίσει το χώρο? Εάν ήξερα τις διαθέσεις όλων στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα μπορούσα να σας το πω αυτή τη στιγμή. Δεν είναι πάντως ένα θέμα για το οποίο μόνο εγώ μπορώ να... Ναι. Ξέρετε, το ρωτώ για να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα, αλλά φαίνεται ότι τελικά δεν μπορεί να προσδιοριστεί αυτός ο χρόνος, έτσι? Κοιτάξτε, δεν έχουμε περιθώρια. Δεν έχουμε. Έχουμε περιθώρια ημερών ή άντε ενάμιση μήνα ακόμη. Ναι. Μετά θα αρχίσουν τα πρόστιμα, λέτε? Μετά θα αρχίσουν τα πρόστιμα. Δηλαδή δεν θα έχουμε στη συνέχεια χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι μεγάλα. Σας λέω ότι η πρότασή μας είναι 18 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα 18 εκατομμύρια ευρώ, από ποιους πόρους θα τα βρει κανείς μετά? Μάλιστα. Μέχρι πότε πρέπει να την έχετε όλο αυτό για να πάρετε αυτά τα χρήματα, δηλαδή να μπείτε στο πρόγραμμα εν ολίγης? Να δείτε, δεν ξέρω ακριβώς πότε θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, αλλά σίγουρα μέσα στον Αύγουστο θα πρέπει να είστε έτοιμοι. Να έχουμε τελειώσει. Να είστε έτοιμοι. Άρα είναι πολύ επικίνδυνη πραγματική κατάσταση, γιατί θέτεται σωστά το ερώτημα τι θα γίνει και πού θα βρεθούν 18 εκατομμύρια στη συνέχεια. Αν δηλαδή δεν προχωρήσει η πρότασή σας. Ασφαλώς. Και θέλετε να σας πω και κάτι. Ακόμη και στην αξιολόγηση, όταν έχουμε 160, από ό,τι γνωρίζω, 160-170 προτάσεις από όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Έτσι. Πρέπει οι φάκελοι με τη μεγαλύτερη οριμότητα θα επιλεγούν. Εννοείται. Και η οριμότητα έχει και άλλα πράγματα μέσα. Βεβαίως. Δεν έχει μόνο τις μελέτες. Έχει και τον χώρο. Κυρίως. Αν δεν έχεις τον χώρο, τι πρόταση θα υποβάλεις? Είναι ευνόητο αυτό, νομίζω, έτσι? Από τα ευνόητα πάσχουμε στην Ελλάδα, κυρία Μαύρου. Μάλιστα. Δήμαρχε, δεν έχω να... Εγώ έχω αποφασίσει, κυρία Μαύρου, το έκανα πάντα, το κάνω και τώρα. Δύσκολα πράγματα, τα οποία όμως είναι αναγκαία για να έχεις έναν προορισμό ο οποίος θα έχει διάρκεια, δύσκολα πράγματα πρέπει να τα αντιμετωπίζεις. Η λογική, δεν βάζω στην κουβέντα δύσκολες αποφάσεις, δεν παίρνω δύσκολες αποφάσεις γιατί θα μου κοστίσουν, είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν από την κεντρική πολιτική σκηνή μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Και σε αυτό εμείς θα συμφωνήσουμε σαν πολίτες, δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς μαζί σας. Στα δύσκολα φαίνονται οι καλοί πολιτικοί, είτε είναι στην κεντρική πολιτική σκηνή, είτε κατά τόπους. Από την άλλη, βέβαια, κλείνοντας, να πω ότι έχω ακούσει και πολύ αυστηρή κριτική για το θέμα της αποκομιδής των απορριμμάτων με την εργολαβία που έχετε και στη Σαντορίνη. Ακούστε, πολύ αυστηρή κριτική. Και ηρωνικά σχόλια. Ναι, θα σας πω λοιπόν. Εμείς έχουμε πολύ χαμηλά δημοτικά τέλη. 300 παίρνει ο εργολάβος καθημέρα. Mm-hmm. 3.300 ευρώ. Ναι. Αυτό είναι. Η Σαντορίνη είναι πλέον μια πολιτεία. Και το θέμα της κριτικής είναι καλοδεχούμενο όταν στηρίζεται σε μια λογική αντιμετώπιση του θέματος. Εγώ θα σας πω ότι ήρθε ο εργολάβος και μου έφερε φωτογραφικό υλικό. Ναι. Από σημεία που δεν μπορεί, γιατί, λόγω της παράνομης στάθμισης, να κάνει αποκομιδή των απορριμμάτων. Ναι. Και είναι κριτική που κάνω και εγώ για τις συμπεριφορές. Mm-hmm. Διότι ξέρετε τι γίνεται. Αν εσείς που έχετε ένα μικρόφωνο δεν μπεδεύετε τον πολίτη, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη... Μπάζα παντού, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη συμπεριφορά. Αφήνουν μπάζα παντού, ογκώδη αντικείμενα παντού. Δεν μπορεί αν δεν συμβάλλει. Στο Λονδίνο 2 φορές τη βδομάδα περνάει το απορριμματοφόρο. Και φυλάσσονται τα σκουπίδια στις πολυκατοικίες τους. Μάλιστα. Εδώ περνάνε 2 και 3 φορές την ημέρα. Ναι. Δήμαρχε, δυστυχώς πρέπει να κλείσω. Με πιέζει ο χρόνος πάρα πολύ. Πιστεύω θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικά τα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχαμε την ευκαιρία να μας πείτε την άποψή σας. Και εγώ, κυρία Μαύρου, να είστε καλά. Και εσείς. Γεια σας.